Η μευτική γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθης είναι το νέο τμήμα που πλήττεται από την έλλειψη προσωπικού. Μετά τη συνταξιοδότηση της διευθύντριας και την ασθένεια ενός γιατρού, τέθηκε σε κίνδυνο η δυνατότητα της κλινικής να εξυπηρετήσει τακτικές και έκτακτες ανάγκες και κυρίως τις γεννήσεις, αφού είναι το νοσοκομείο με τον μεγαλύτερο ρυθμό τοκετών σε όλη την περιοχή. Το πρωί της Πέμπτης, μάλιστα, συγγενείς ετοιμόγενων αγγείων διαμαρτυρήθηκαν γιατί αρχικά υπήρξε πληροφορία ότι τα περιστατικά θα αντιμετωπιστούν από άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας. Εδώ και μια εβδομάδα πηγαίναμε στο νοσοκομείο μέρα παραμέρα και μας λέγανε, ας πούμε, να έρθετε την Πέμπτη για να γεννήσει. Και σήμερα που ήρθε, ας πούμε, η Πέμπτη για να γεννήσει, της είπαν ότι δεν υπάρχει εφημερεύον γιατρός. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν 4-5 γυναίκες οι οποίες τις έχουν πει να έρθουν, ας πούμε, για σήμερα για να γεννήσουν και λέει να φύγετε και να πάτε, λέει, σε άλλα νοσοκομεία, ή Αλεξανδρούπολη, ή Καβάλα, ή Κομωτινή. Δεν ρωτάνε τον κόσμο αν έχει τη δυνατότητα να πάει στην Κομωτινή που κάθε. Και μας λένε, πήγαμε στον διευθυντή και μας είπε ο διευθυντής, κάντε υπομονή, περιμένετε, θα φέρουμε γιατρό, λέει, από Καβάλα ή από Σέρες. Οι γιατροί εδώ πέρα μας είπανε ότι, ας πούμε, το πρόγραμμα αυτό βγήκε τέλεια Οκτωβρίου και ξαφνικά προέκυψε αυτό το πρόβλημα, αφού το γνώριζε ο διευθυντής, ας πούμε, ότι τέλεια Οκτωβρίου υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Έπρεπε να το προβλέψει πιο μπροστά και γι' αυτό είναι και διευθυντής ο λόγος. Και μας λέει τώρα κάτι υπομονή. Πόσο υπομονή θα κάνει ο κόσμος, δηλαδή, να περιμένει εδώ? Ήρθαμε από τις 8 η ώρα και είναι 12 παρατέταρτο. Η υπομονή εξαντλείται κάποτε, συναγωγή. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα θα υπάρξει και μετά. Σε επόμενες μέρες, τι θα κάνει ο κόσμος? Δηλαδή, το νοσοκομείο της Ξάνθης υπολειτουργεί? Αν είναι δηλαδή κάποια γυναίκα που είναι άμεση ανάγκη να γεννήσει τώρα, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Τώρα. Έχει γιατρούς τώρα. Μέχρι πότε θα έχει? Μέχρι 3 η ώρα. Μετά από τις 3 όμως δεν έχει εφημερεύον γιατρό. Δηλαδή, θα έρθει κάποια γυναίκα να είναι έτοιμη να γεννήσει. Τι θα την κάνουν δηλαδή? Θα την πάρει στα μάξι να γεννήσει στον δρόμο? Δεν κατάλαβα. Δεν έχει εφημερεύον γιατρό. Αν είναι δυνατόν, σε ποιον αιώνα ζούμε? Τελικά ο κίνδυνος αυτός αποφεύχθηκε, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου επιχειρεί να βρει λύση για τη στελέχωση, έχοντας ήδη δρομολογήσει μια σειρά από ενέργειες, όπως αναφέρει ο διοικητής κ. Πάσχου. Πράγματι, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα με τη γυναικολογική κλινική. Υπάρχει ένα ζήτημα στελέχωσης. Έχουμε μια παρέθεση της κυρίας διευθύντριας της γυναικολογικής, η οποία δεν ξέρω αν θελοποιηθεί τελικά. Η οποία θα υλοποιηθεί μάλλον περί το τέλος του Δεκέμβρη, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα υγείας με έναν από τους γιατρούς, σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά τελικά ήρθαν κάποιοι πολίτες στο γραφείο μου, δεν ελέγχθη κάτι που να τους ανησυχήσει. Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία της κλινικής και οι γέννες που είναι προγραμματισμένες ή τυχόν έκτακτες που θα έρθουν με το καλό, θα γίνουν κανονικά, η εφημερία θα συνεχιστεί κανονικά και εμείς προσπαθούμε να ενισχυθούμε και από γιατρούς της γυναικολογικής και από άλλα νοσοκομεία, όπως κάναμε και για την καρδιολογική, και η υποσχέση μας είναι από την περιφέρεια ότι θα γίνει και αυτό. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή με τον διοικητή της Καβάλας, της Ξάνθης, της Κομωτινής και των Σερών για το ίδιο ζήτημα, όπως κάναμε και σε προηγούμενες δράσεις, και πιστεύω ότι θα έχουμε από Δευτέρα μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Γιατί θέλουμε και μέχρι τα Χριστούγεννα να είμαστε πιο άνετοι, να έχουμε εξασφαλισμένο το πρόγραμμα και για τις γιορτές, και αυτό μας το προβλέπουμε από τώρα. Πέρα από τις θέσεις επικουρικών και επιμελητών που έχουν προγραμματιστεί, υπήρξε και ο διορισμός ενός γιατρού από διαγωνισμό του 2011, όμως το μεσοδιάστημα αυτό ο γυναικολόγος ιδιωτεύει και κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να προτιμήσει τη θέση του νοσοκομείου με τα σημερινά δεδομένα. Υπολογίζεται ότι στο επόμενο διάστημα η εύρυθμη λειτουργία της γυναικολογικής κλινικής, η οποία εξυπηρετεί τεράστιο αριθμό περιστατικών, θα αποκατασταθεί. Πάντως, είναι μια ακόμη πολύτιμη δομή που πλήττεται από τις επιλογές της κεντρικής διοίκησης στον τομέα της υγείας.